Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα, μια μέρα αργότερα, αλλά δεν πειράζει. Μόλις ξεκίνησε ο Temple of Rock, είστε εδώ πέρα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι. Μπήκαμε στην απόλυτη τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, καθώς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σιγά σιγά έρχεται και παραμονή για το ένα και το άλλο. Ξέρετε τώρα, θα αρχίσετε και τις κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, ξέρετε εσείς. Πονηρόλιδες. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 19 Δεκεμβρίου, το Σωτήριον έτος 2017. Λέγω, το οποίο σιγά σιγά μας αποχαιρετάει. Εύχομαι από όπου και να μας ακούτε να είστε όλοι καλά και να περάσετε μια όμορφη ημέρα μαζί μας σήμερα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στον Temple of Rock μέχρι τις 4. Λοιπόν, μας ακούτε από το www.aolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο, τις ωραίες αυτές τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο τύπου TuneIn, Radio 24 κτλ. Τηλέφωνο 23 13 022 040, για εδώ πέρα στο στούντιο, off the air. Τα email σας στο radio@eoelas.org. Και εννοείται μας βρίσκεται στην ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock at EOE Radio. Ξεκινήσαμε με Kaleo και No Good, καθόλου τυχαία, καθώς το Σάββατο ήρθαν για πρώτη φορά στην πόλη μας και στη χώρα μας ταυτόχρονα. Ένα super show που δώσανε οι Kaleo εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, συγχαρητήρια. Δεν πήγα, αλλά άκουσα. Είχα πάει στους Firewind Team Παρασκευή που έγινε και εκεί πέρα το «Έλα να δεις», καεί και το πελεκούδι που λέμε, ελληνιστή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα «News Time is Running Out». Ξεκινήσαμε, είμαστε εδώ πέρα, περιμένουμε τα μηνύματάκια σας για όσους μας ακούνε. Καλή διασκέδαση, έτσι. I wanna break this spell that you've created. You're something beautiful, a contradiction. I wanna. News Time is Running Out. Πολύ πολύ αγαπημένο κομματάκι που ακούσαμε μόλις τώρα. Πάμε λίγο γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσικούλα μας λοιπόν. Και μετά θα πούμε και τι παγκόσμια μέρα είναι σήμερα κτλ. Ξέρετε. Λοιπόν, 1915 η Γαλλίδα τραγουδίστρια Edith Piaf γεννήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας. Άρχισε την ενασχόλησή της με το τραγούδι σε ηλικία 15 ετών. Στα 17 της αποκτά μια κόρη με τον Louis Dupont, η οποία πεθαίνει 2 χρόνια αργότερα από μηνυγκίτιδα. Ο Louis Leplé, ιδιοκτήτης καμπαρέ της, δίνει το ψευδώνυμο Mon Piaf, μικρός πουργίτη, και υπογράφουν συμβόλαιο για την πρώτη δισκογραφική δουλειά. Τα υπόλοιπα είναι παρελθόν, έτσι είναι η ιστορία. Μεγάλη τραγουδίστρια Edith Piaf. 1944, ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Alvin Lee γεννήθηκε στο Νότιχαμ της Αγγλίας. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα από όταν ήταν ακόμα 13 ετών και συνέχεια με τον Leo Lyons που δημιουργήσε το συγκρότημα των 10 Years After το 1960, όταν ήταν ακόμα 15. Οι 10 Years After σημείωσαν τεράστια επιτυχία με την κυκλοφορία 10 συνεχόμενων άλμπουμ, αλλά από το 1973 ο Lee είχε το αίσθημα πως περιορίζεται από το ύφος της μπάντας. Η συνεργασία της μπάντας με την Columbia Records είχε ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία μιας ακόμα επιτυχίας, του I'd Love to Change the World, αλλά ο Lee, μιας και προτιμούσε περισσότερο τα blues rock τραγούδια και όχι την pop, στην οποία του κατεύθυνε η δισκογραφική, εγκατέλειψε το συγκρότημα μετά το δεύτερο LP. 1973, ο Ronnie Wood ενσωματώνεται επίσημα στους Rolling Stones. Η πρώτη του δημιουργία παρέα με τον Mick Jagger είναι το τραγούδι It's Only Rock and Roll, But I Like It. 1993, ο Αμερικανός μουσικός Michael Clark, drummer των The Byrds, απεβίωσε σε ηλικία 47 ετών από υπατική ανεπάρκεια στο Treasure Island της Φλόριντα. 1997, τέλος, ο Αμερικανός Chicago Blues τραγουδιστής και κιθαρίστας Jimmy Rogers απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών στο Chicago του Illinois από καρκίνο. Ήταν μέρος του συγκροτήματος Muddy Waters Band. Το πιο γνωστό τραγούδι που είχε γράψει στην solo καριέρα του είναι το Walking By Myself. Πολύ γνωστό κομμάτι, έτσι. Το ξέρουμε άπειροι, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Rolling Stones Hate to See You Go από την τελευταία του κυκλοφορία Blue and Lonesome και ερχόμαστε για να δούμε τι παγκόσμια μέρα έχουμε σήμερα. Rolling Stones, Hate to See You Go.
Φοβερή οι Rolling Stones, θρύλοι τώρα, τι να λέμε. Εντάξει, να πω και τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στη ζωή που μας ακούει. Περιμένει, λέει, τις χριστουγεννιάτικες ροκές. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα το βολέψουμε, μην ανησυχείς. Να σε καλά, καλή διασκέδαση. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη από την Πολωνία. Τα φιλιά μου, φίλε, αδερφέ μου, λείπεις. Οπότε έρθεις, σε περιμένω να ροκάρουμε. Ξέρεις εσύ. Στον Αλέξανδρο που μας ακούει μέσα από το γραφείο, τον αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρει. Ναι, λέω τέτοια πράγματα να μας κόψει καμιά εκπομπή τώρα, ξέρετε, δεν είναι να παίζει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παγκόσμια μέρα έχουμε σήμερα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, το άφησα λίγο να το πω έτσι ξεχωριστά, γιατί μάλλον κάτι δεν γράψανε σωστά στην Google, δεν ξέρω τι φάση, αλλά λοιπόν, θα σας πω τώρα τι παγκόσμια μέρα είναι σήμερα. Λοιπόν, είναι σήμερα είναι, λέει, η μέρα, παγκόσμια ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεργασία του Νότου, έτσι, του Νότου με τον Νότο. Είναι δηλαδή η Παγκόσμια ημέρα των Ηνωμένων Εθνών συνεργασίας του Νότου με του Νότου. Ούτε με το Βορρά, ούτε ας πούμε με τις Ανατολής ή τις Δύσεις. Ο Νότος συνεργάζεται με τον Νότο. Επειδή είναι όπως είμαι, ας πούμε, τώρα, εγώ είμαι ο Πέτρος και συνεργάζομαι με τον Πέτρο για να βγει η εκπομπή Temple of Rock, ας πούμε, στον αέρα. Ναι, δεν κατάλαβα. Πού είναι το περίεργο, δεν μπορώ να καταλάβω. Είστε πολύ προληπτικοί και ανόητοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάτε. Ή κάτι δεν γράψαν σωστά, ή δεν ξέρω, μήπως πίνουν πολύ τίποτα κοκακόλα, ας πούμε, τίποτα τέτοιο και δεν ξέρω. Chuck Berry, Johnny B. Good, έτσι, γιατί είμαστε λίγο στο 70s τώρα με τους Rolling Stones, οπότε να μην σπάσουμε λίγο αυτό το κλίμα, πάμε να ακούσουμε. Έτσι, yo, go, Johnny B. Good, oh yeah! Chuck Berry, ο θρύλος του rock'n'roll. Είναι αυτός και είναι και ο Elvis Presley, έτσι, είναι οι δύο βασιλιάδες του rock'n'roll, όσο και αν δεν θέλετε να το πιστέψετε. Ναι, οι περισσότεροι ξέρετε μόνο τον Elvis Presley, αλλά είναι κι άλλος σας πληροφορώ. Hello! Wake up, welcome! Λοιπόν, πάμε να δούμε μια τρελή απίθανη δήλωση που έκανε ο Billy Gibbons στον ZZ Top. Δεν είμαστε σίγουροι, λέει, τι υπάρχει κάτω από τα γένια μας. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από τους ZZ Top. Αν δεν έχετε, γκουγκλάρετε λίγο ZZ Top στο Google, έτσι, και ψάξτε σε εικόνα. Θα δείτε κάτι τύπους με τεράστια μουσια να παίζουν κιθάρα. Αυτή είναι. Λοιπόν, ο κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος μίλησε για την εξίσου θρυλική γενιάδα του. Ο Billy Gibbons στο ZZ Top σε συνέντευξη του μίλησε, όπως ήταν αναμενόμενο, για τις πασίγνωσες γενιάδες των μελών του συγκροτήματος. Νομίζω ότι απλά βαρεθήκαμε να ξυριστούμε. Νομίζω ότι ο Dusty Hill είπε μια μέρα ότι δεν θα ακολουθήσουμε τη μόδα και δεν μας επηρεάζει. Βέβαια τώρα θεωρούμαστε πολύ προχωρημένοι και ας έχουμε ένα χαλάκι πόρτα στο πρόσωπο. Πολύ ωραίο σχόλιο αυτό. Χαλάκι πόρτα στο πρόσωπο, wow. Όχι, εγώ δεν έχω μουσική, έχω χαλάκι πόρτα. Όταν ρωτήθηκε πώς κατάφεραν να μείνουν ενωμένοι τόσο καιρό, ο Gibbons απάντησε: «Ταξιδεύαμε με διαφορετικά λεωφορεία. Το 2019 θα κλείσουμε 50 χρόνια μαζί. Οι περισσότεροι γάμοι δεν κρατάνε τόσο, αλλά περνάμε πολύ καλά και αυτό φαίνεται. Όταν θα σταματήσουμε να περνάμε καλά, κάτι θα βρούμε να κάνουμε», λέει. Τέλος, ρωτήθηκε ως άνθρωπος που έπαιζε μαζί με τον Jimi Hendrix αν πιστεύει ότι άμα ζούσε θα ήταν ενεργός στα 75 χρόνια. Έτσι πιστεύω, ναι. Έχει αφοσιωθεί στη μουσική και με την κιθάρα του θα πήγαινε σε μέρη που δεν είχε πάει ποτέ κανείς. Ναι, εντάξει, πιστεύω ότι ο Jimi Hendrix σίγουρα θα ασχολιόταν ακόμα με την κιθάρα του. Δεν υπήρχε περίπτωση κάτι διαφορετικό, εκτός αν δεν ήταν καλά στην υγεία του. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα κομμάτι από του ZZ Top, τους θεούλιδες με τα μουσια, με το χαλάκι πόρτας για μουσια που λέει ZZ Top, TAS! Αυτή ήταν η ZZ Top που είπαμε για την μεγάλη γενιάδα τους. Αλέξανδρε, άκουγες την εκπομπή τώρα μέσα? Άκουγα, βασικά
έχω καταλάβει πλέον ότι το Temple of Rock χωρίς εμένα δεν βγαίνει. Ναι, εννοείται αυτό, αφού συζητάνε. Τώρα ήρθα να κάνω μια έτσι μικρή guest εμφάνιση. Μπράβο, ένα χειροκρότημα στον Αλέξανδρο, έτσι. Μέχρι το διάλειμμα. Εδώ πέρα ο λαός συζητάει παντού, το ξέρεις. Παίρνω μηνύματα, τηλέφωνα, εδώ πέρα χτυπάει το τηλέφωνο, λέει Αλέξανδρο, ξέρεις. Σκίζουν ρούχα, ακούγονται από μέσα, πετάνε, σπάνε πράγματα, γίνεται ένας πανικός. Εγώ και ο Σάκης, ναι, το ναι, πιστεύω. Εντάξει, ο Σάκης πιστεύω μπροστά σου είναι ένα τίποτα. Εσύ είσαι ο Άλεξ, αυτό είναι ο Σάκης. Καμία σχέση. Πόσο ξενέρωτο το ο Σάκης. Αλέξανδρε, τι θα κάνεις τα Χριστούγεννα σήμερα, πες. Δεν ξέρω. Παίρνει μια ανάσα, ναι, για πες. Κοίταξε, δεν έχω να κάνω κάτι τρομερό. Θα έρθει η αδερφή μου από τα Αγγλία. Α, γεια σου αδερφή του από τα Αγγλία. Σίγουρα ακούει τώρα. Θα έρθει να μας δει. Εδώ μας ακούνε rockstar τώρα οι αδερφοί σου, δεν μας ακούνε, σε παρακαλώ. Εντάξει, ναι, δηλαδή τώρα με έστειλε ο Gibbon στο ζύζι, το που με έστειλε, ωραία τα λες. Το βλέπω, με χαιρετάει κιόλα την οθόνη. Ναι, να έστειλε και GIF. Όχι, εντάξει, χαλαρά πράγματα, Θεσσαλονίκη θα μείνω. Ναι, ωραία, κουραδιά. Έχω λίγο διάβασμα, τρία ψήματα. Θα πάρεις σουρέκι από τον τέτοιο, με σοκολάτα που είναι. Μην πούμε τώρα την επωνυμία. Α, εμείς παίρνουμε από αλλού. Συγκεκριμένα, τόσα χρόνια. Σιχάζει τώρα. Αλλά το περιμένω πώς και πώς. Τι είναι αυτό που σου αρέσει τα Χριστούγεννα, Αλέξανδρε, να σε πάρω μια μήνυ συνέντευξη τώρα που είσαι εδώ. Τι μου αρέσει τα Χριστούγεννα. Ναι, γιατί Temple of Rock είμαστε, έτσι. Βασικά μου αρέσει γενικά ο καιρός. Σε αρέσει ο καιρός. Έτσι που είναι. Τώρα, ξέρεις, συγγνώμη, κρύο τώρα, έξω, τώρα μπήκε μέσα στο στούντιο και λέει πω κρύο έχει. Ναι, αυτό. Γιατί έχει κρύο, ναι. Είσαι μέσα στο σπίτι. Ναι. Έτσι χουλιάζει. Ανάσει στο σπίτι. Άμα δεν είσαι στο σπίτι όμως. Ναι, sorry. Ναι. Όχι, δεν το ακούσατε αυτό, δεν το ακούσατε. Ναι, ρε φίλε, είπε. Ναι, ρε φίλε. Η μακάκα, τη μαϊμού έλεγε. Το μακάκα. Απλά είσαι σπίτι, ξέρει που χουλιάζει και επειδή έχει εξωφούλ, κρύωσε μέσα με τη ζέστη. Έχει γίνει κόκκινο σαν τον παντζάρι. Ναι, ακριβώς. Και δεν σε νοιάζει που έχει κρύωση, γι' αυτό μου αρέσει ο καιρός. Ωραία, εντάξει. Είσαι μέσα και κάνει ό,τι θε. Βλέπει ταινία, διαβάζει ένα βιβλίο. Ωραία, εντάξει. Εφόσον τα λε έτσι, ρε παιδί μου, καλά είναι, καλά είναι, ναι. Μ' αρέσει έτσι που τα λες, εντάξει, συμφωνώ. Αλλά να σας πάντα τα λέω, ωραία. Κάστανα τρως. Ναι. Α, σ' αρέσουν και τα κάστανα, ε. Τρώω, εντάξει. Άμα δεν πει η μάνα μου, ας πούμε, α, έχω κάστανα, δεν θα. Α, τα αναζητήσω. Δεν γέλιασε κιόλας, δηλαδή, να βγει. Α, εντάξει, εντάξει. Εγώ δεν τρώω πάντα. Α, γι' αυτό, αυτό ήταν ο πρόλογος. Ναι. Για να πω ότι δεν τρώω κάστανα, ξέρω εγώ. Ναι. Okay. Δεν τροστόλισες. Ή καραβάκι, είσαι παραδοσιακό, α πούμε. Έχουμε ψηλοστολίσει, αλλά τώρα θα φύγει η αδερφή μου και θα στολίσουμε όλα. Α, γενικά, περιμένετε την αδερφή, γενικά από ό,τι κατάλαβα. Ναι, η αδερφή μου με λέει: δεν θα στολίσετε. Τελείως, άμα δεν έχω έρθει εδώ. Καλά, τη λέω: εντάξει, όπως με βγάζει και από τον κόπο, λέω. Αλλά, ωραία, ωραία, να ορίσει. Βάλτε εκεί πέρα να κάνει, μωρέ, εντάξει. Ναι, εγώ θα κοιτάω. Πάντα έτσι κάνει. Μου λέει: ναι, εντάξει, λέω, θα το μετανιώσω, μου λέει. Γιατί θα έρθω και θα κοιτάζω. Λέω: δεν κοιτάω, επιβλέπω άμα γίνονται όλα σωστά. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Και εδώ πέρα επιβλέψει αν γίνονται όλα σωστά τώρα. Γι' αυτό ήρθα, για να επιβλέψω. Ναι, ναι παιδιά, εντάξει, με έχει αναγκάσει τώρα να του ρωτάω πράγματα γι' αυτό, αλλά δεν σου το λέω, έτσι είναι. Ήταν και καλά η συνέντευξη, έγινε αφόρμητα, βγήκε ναι. Έτσι του ήρθε του Πέτρου. Αλλά ναι, εντάξει. Δεν έχω μπροστά μου, ας πούμε, χαρτί και διαβάζω τι να το. Ποιο είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, Αλέξανδρε. Ξέρω, έχω μια φωτογράφηση. Όχι, πλάκα. Το ξεφτιλίζαμε, το ξεφτιλίσαμε. Να βάλουμε κανένα χριστουγεννιάτικο έτσι που ζήτησε και η ζωή πριν, θες. Τώρα αυτό ζήτησε η ζωή που. Τι ζωή να το βάλω. Δηλαδή, έναν Brian Adams τώρα, επειδή είμαστε και Temple of Rock, να μην βάλουμε τώρα κανένα. Εντάξει, Brian Adams, Christmas time και πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ πέρα στον Temple of Rock. Έτσι, μην πάτε πουθενά γιατί θα γίνει χαμός. Θα δημόσιο και ο Αλέξανδρος, όχι τίποτα άλλο. Άντε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, στον Temple of Rock. Είστε ζωντανά. Πίσω το μικρόφωνο είναι ο Πέτρος Σοφιανίδης. Ποιος άλλος θα μου λέγατε, έτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω λίγο τρόπος επικοινωνίας. Μας ακούτε από το www.aolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Radio 24, TuneIn κτλ. Ξέρετε.
23 13 022 040, τηλέφωνο για off the air επικοινωνία με το στούντιο. radio@aolas.org το email σας και η ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock at AOA Radio. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ντοκιμαντέρ για τα 40 χρόνια των Cure. Yeah, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2018. Οι Cure ετοιμάζουν το ντοκιμαντέρ για τα 40 χρόνια πορείας τους στο μουσικό στερέωμα. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Tim Pope, μόνιμο συνεργάτη της μπάντας βέβαια, ο Robert Smith και ο ίδιος έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται για το εν λόγω project. Χρησιμοποιώντας το καλύτερο ανέκδοτο υλικό, όχι ανέκδοτο σαν αυτά που λέμε στο Temple of Rock, ενώ αυτό που δεν έχει εκδοθεί έτσι. Ανέκδοτο υλικό από τη συλλογή του Robert, το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει με συγχωρείτε συνεντεύξεις, σπάνιες live εμφανίσεις, bootlegs και παρασκηνιακό υλικό, αναφέρει ο Pop σε δήλωσή του στο Twitter. Στις προηγούμενες μέρες η Cure ανακοίνωσαν ένα πετειακό show στο Hyde Park του Λονδίνου για την 7η Ιουλίου. Στη συναυλία θα ανοίξουν η Interpol, η Slow Dive, η Gold Frap, η Ride, η Twilight Side και οι Editors. Πάρα πολύ μεγάλο νέο αυτό για τους Cure. Γενικά μας αρέσει να βλέπουμε και τέτοιες ταινίες έτσι, σαν τύπου ντοκιμαντέρ παύλα βιογραφικές από συγκροτήματα και από καλλιτέχνες. Τέτοια ωραία ταινία επίσης ήταν που είχε βγει και για τους Scorpions στο Forever in the Day. Όσοι δεν το έχετε δει να το δείτε, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα παράδειγμα έχω δώσει τώρα έτσι, αυτό που μου ήρθε στο μυαλό πιο πρόχειρα. Και περιμένουμε με ανυπομονωσία λοιπόν να δούμε και αυτά το ανέκδοτο υλικό των Cure, για να δούμε τι άλλο έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά έχουν τόσο πολλά τραγούδια, τόσο ωραίες μελωδίες, μοναδικά τραγούδια τα οποία τραγουδάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε περιμένουμε να δούμε τους Cure τι θα βγάλουν. Cure In Between Days τώρα στον αέρα. In Between Days. Και τώρα αλλάζουμε λίγο στροφή, πάμε στην πιο metal σκηνή, συγκεκριμένα στους Iron Maiden, όμως όχι κατά αυτού για τους Iron Maiden. Πάμε σε ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα σε μια συναυλία. Ναζιστικός χαιρετισμός δεν έχει πουθενά θέση, δηλώνει ο Bruce Dickinson. Πάμε να δούμε παρακάτω όμως για ποιο λόγο το λέει. Ο Bruce Dickinson καταδικάζει συμβάσεις συναυλίας στον Καναδά. Σε συναυλία των Death Preachers στο Vancouver του Καναδά, κάποιος από το κοινό χαιρέτησε ναζιστικά κατά τη διάρκεια του live. Η αντίδραση ήταν άμεση, καθώς η ασφάλεια τον έδιωξε αμέσως από το venue. Ήδη πολλοί μουσικοί της metal σκηνής καταδικάζουν το γεγονός, μεταξύ αυτών και ο Bruce Dickinson. Τραγουδιστής των Iron Maiden ερωτήθηκε για να σχολιάσει το γεγονός στο CBC News και ήταν απόλυτος. Να δούμε τι είπε ο Bruce Dickinson λοιπόν. Είναι σκέτη ανοησία. Ο ναζιστικός χαιρετισμός δεν έχει καμία θέση σε κανένα είδος της μουσικής κοινότητας στην οποία ανήκω. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο ένα μάθημα ιστορίας παρά ένα ακόμα μάθημα άγνοιας, κάτι που φαίνεται να προβάλλεται πάρα πολύ συχνά. Άνθρωποι στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στη Μεγάλη Βρετανία, οι πατέρες και οι παππούδες μας πολέμησαν και πέθαναν για να φτιάξουν έναν κόσμο όπου αυτά δεν θα συνεχιστούν. Πάρα πολύ λογικό αυτό που λέει ο Bruce Dickinson. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία θέση στη μουσική. Η μουσική ενώνει, ο ναζισμός χωρίζει, λέω εγώ. Συνεχίζουμε με τον Joy Hawkins, promoter της συναυλίας των Death Preacher, δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο σε δική μου συναυλία. Όχι να ζήσει συναυλίες μου. Τέλος με αυτή την ιστορία. Ήταν εντελώς εκτός τόπου. Το συγκρότημα δεν ήταν υποστηρικτές στο Ναζί. Γύρευε απλά τσαμπουκά. Αν δείτε κάτι, πείτε κάτι γι' αυτό. Ενημερώστε το προσωπικό. Κάντε κάτι γι' αυτό. Γιατί όσο το περισσότερο τα αφήνουμε, τόσο θα μεγαλώνει σαν καρκίνο στις κοινωνίες μας. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα τα παραπάνω που είπαν οι προλαλήσαντες. Ο Bruce Dickinson και ο Joy. Ναι, όντως, ο ναζισμός δεν έχει καμία θέση πουθενά βασικά στον κόσμο, αλλά το ότι υπάρχουν αυτοί και αυτοί οι άνθρωποι, είμαστε δημοκράτες, οπότε πρέπει να τους ανεχτούμε. Απλά πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, δεν πρέπει να μείνουμε έτσι, εντάξει. Οπότε αν βλέπετε π.χ. σε κάποια συναυλία και τα λοιπά κάποιον ναζιστή που προκαλεί και τα λοιπά, ενημερώστε την ασφάλεια, θα τον πάρουν από το χώρο αμέσως. Έφυγε, κάπως έτσι. Όχι, είναι τραγικό παιδιά γενικά και είναι κρίμα που οι άνθρωποι γενικά ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Είναι κρίμα που έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας, ότι ουσιαστικά πολεμήσαμε για να απελευθερωθούμε από αυτούς τους ανθρώπους και εμείς οι Έλληνες, όλοι μας, και όμως στρέφονται κάποιοι άνθρωποι προς αυτή την κατεύθυνση, για να μην παρεξηγηθώ έτσι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Iron Maiden, 2 minutes to midnight. Βασικά είναι 2 minutes για να πάει 3 παρα 10, οπότε έχουμε και ανεκδοτάκι μετά, έτσι, μείνετε εδώ πέρα. Είναι το μπουκάλι με λάδι και λέει: είμαι πολύ επικίνδυνο. Αν κάποιος με σπάσει, του προκαλώ ένα χρόνο δυστυχία. Απαντάει ο καθρέφτης: άσε ρε φίλε, εγώ είμαι πολύ πιο επικίνδυνος. Εγώ αν σπάσω, του προκαλώ 7 χρόνια δυστυχία. Και απαντάει το προφυλακτικό: γατάκια. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Κατάλαβες τώρα το λάδι και ο καθρέφτης, το μπουκάλι με το λάδι και ο καθρέφτης, λέει, μας πάσουν. Αν μας πάσει το προφυλακτικό, είναι δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, να μην σου τύχει, παιδιά, έτσι, να μην σου τύχει αυτό το πράγμα, πραγματικά. Δεν έχω προσωπική εμπειρία, απλά το λέω έτσι, να ξέρετε. Ναι, γιατί θα είναι μετά... Άντε, το παιδί όταν το θέλεις είναι καλό, αλλά άμα δεν το θέλεις, ρε παιδί μου, και βγει έτσι μόνο του εκεί πέρα, τι κάνεις μετά, γεια. Μακριά από μας αυτά. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά και την πρώτη μας ώρα εδώ πέρα στον Temple of Rock και στο ραδιοφωνό του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπείτε παιδιά στο www.aols.org, δείτε εδώ πέρα, εκεί πέρα έχει πολλά πράγματα να δείτε και να διαβάσετε και να ακούσετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορείτε να μπείτε και στην κατηγορία Multimedia αρχείο, ραδιόφωνο και έπειτα αρχείο, για να δείτε και να ακούσετε τις εκπομπές τις προεγραφημένες που υπάρχουν πλέον από όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Πλούσιο, πλούσιο υλικό, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, γιατί, εντάξει, τώρα είπα και το ανέκδοτο, έχει πιάσει και πολύ κρύο έξω, έχει γίνει ένας πανικός, αφήστε. Πάμε να ακούσουμε λίγο 5 Seconds of Summer, έτσι για να ζεσταθούμε. Jet Black Heart, λογικά θα πάμε και σε διαφημίσεις και θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Ναι, άντε παιδάκια, μάντε. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων στον Temple of Rock. Πού άλλο άλλωστε τέτοια ώρα, έτσι τρίτη είναι. 2 με 4 έχει Temple of Rock, το ξέρετε. Πω πω ρε παιδιά, ανοίγει η πόρτα εδώ πέρα από το στούντιο καμιά φορά άμα μπαίνω βγαίνει κόσμος και έρχεται ένα κρύο. Δηλαδή ούτε ανέκδοτο να έλεγα. Πάμε λίγο να δούμε ένα νέο για τους, από τους Linkin Park και από τον Mike Shinoda. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ολόγραμμα του Chester, λέει ο γνωστός μουσικός. Ο οποίος απάντησε σε ερώτηση του θαυμαστή στο Instagram. Ο Mike Shinoda λοιπόν, το Linkin Park, σε πρόσφατο live stream του στο Instagram, απάντησε σε ερώτηση του θαυμαστή του για το αν σκέφτεται να κάνουν ολόγραμμα του Chester Bennington για τυχόν επερχόμενες συναυλίες. Απάντησε: να κάνουμε ένα ολόγραμμα του Chester δεν περνάει καν από το μυαλό μου. Πολλοί το έχουν αναφέρει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι ότι χειρότερο. Είναι δυνατόν όσοι έχουν χάσει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο να αντέξουν να το ξαναδούν σε ολόγραμμα? Μου φαίνεται απέσιο. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά κάτι θα βρούμε στην τελική. Μετά τον τραγικό θάνατο του Chester Bennington, οι αναπομείνατες Linkin Park πραγματοποίησαν συναυλία στη μνήμη του και κυκλοφόρησαν το live album One More Night, που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιοδίας του συγκροτήματος με τον Chester Bennington. Ναι, εντάξει, οι απόψεις δίστανται για αυτό το θέμα. Ας πούμε, έχουμε δει το ολόγραμμα του Ronnie James Dio, ο οποίος κάνει περιοδία κιόλα στην Ευρώπη. Πολύ σπάνιο πράγμα, είναι το πρώτο ολόγραμμα που κάνει περιοδία. Για εμάς τους φαν θα θέλαμε να πάμε να το δούμε, αλλά για τους κοντινούς δεν ξέρω πώς θα νιώθουν κτλ. Πάμε να ακούσουμε λίγο Linkin Park, Summer I Belong, με τη φωνή του Chester Bennington, του αγαπημένου. Και επανερχόμαστε, έτσι, μην φύγετε. Ρούπι!
Linkin Park, Somewhere I Belong, με τη μοναδική φωνή του Chester Bennington, που πλέον δεν θα τον ξανακούσουμε σε κάποιο νέο τραγούδι, δυστυχώς. Άσχημο, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα για πολλούς ακόμα stars της rock, και όχι μόνο, που δυστυχώς δεν μπορούμε να τους ακούσουμε σε νέες επιτυχίες. Λοιπόν, τώρα από τους Linkin Park περνάμε στους Kiss, και συγκεκριμένα σε ένα πρόσωπο, στον Gene Simmons, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση, παιδιά. Κατατέθηκε μήνυση εναντίον του μπασίστα των Kiss για περιστατικό που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο. Ο Gene Simmons των Kiss δέχτηκε μήνυση από ροκ ραδιοφωνικό παραγωγό για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου. Κάτσε εδώ πέρα, είναι σοβαρά τα πράγματα, έτσι. Σύμφωνα με την αγωγή, ο 68χρονος Simmons έπιανε επανελειμμένα το χέρι της δημοσιογράφου και το ακουμπούσε στο γόνατό του. Επίσης αναφέρεται ότι χτύπησε βία το λαιμό της γυναίκας και έδωσε ασυνάρτητες εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του. Η αγωγή επίσης αναφέρεται κατά τη διάρκεια της διαφημιστικής φωτογράφησης, ο Σίμος ακούμπησε τα οπίστια της εναγούσης. Ω, τα ελληνικά μου σήμερα. Έχω γλωσσέψει την πέρδα μου. Συνηθίζω να το λέω αυτό, όσοι με ξέρουν. Ο δικηγόρος της αναφέρει: «Η πελάτησά μου νιώθει ντροπιασμένη και ταπεινωμένη από το περιστατικό αυτό. Με την αγωγή της θέλει να δείξει στον κύριο Σίμονς και σε όλους ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει». Ο Σίμονς αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε: «Φίλοι μου, σκοπεύω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου για τις κατηγορίες που μου προσάπτουν. Δεν έκανα αυτά που αναφέρονται και δεν έβλεπα σε αυτή τη γυναίκα. Θα συσκεφτώ με τους δικηγόρους μου με στόχο να αντιταχθώ, με συγχωρείτε, στεναρά στους χειρισμούς αυτούς. Ανυπομονώ να αποδειχτεί η αθωότητά μου στο δικαστήριο». Προσέξτε με τους δικηγόρους του, έτσι, όχι με τον δικηγόρο του, ας πούμε. Έχει καμιά πεντέξι μάλλον. Τι να πω, αν είναι αλήθεια, κρίμα, πρέπει να λείπουν αυτές οι κακές συμπεριφορές. Τώρα πρόσφατα είχαμε και το περιστατικό με όλους τους ηθοποιούς από την Weinsteiner Company, που βγαίνουν ξαφνικά και λένε: «Όχι, όντως ήμουν, ας πούμε, θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κτλ. Αλλά γιατί δεν τα λέγανε την ώρα που έπρεπε? Ίσως για να κάνουν καριέρα, λέω εγώ τώρα», λέει. Πάει το πονηρό το μυαλουδάκι μου. Έτσι αθώος που είμαι. Το πονηρό το μυαλουδάκι, έτσι αθώος που είμαι, ναι. Καταλάβατε τι θέλω να πω πάντως, έτσι. Το πήρατε το μήνυμα, το SMS ήρθε. Έφτασε το mail. Λοιπόν, τι να πω, μακριά από αυτές τις συμπεριφορές. Εντάξει, δυστυχώς ο κόσμος που ζούμε είναι σκοτεινός. Αλλά τι να κάνουμε. Kiss, Detroit Rock City, τώρα έρχεται στον Temple of Rock. Πω, πήγε 3 και 10, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, ρε παιδιά, μάνα δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν σας χορταίνω δηλαδή, εσύ. Αυτό το κομμάτι όσες φορές για να το ακούσω, εδώ το χορταίνω. Λατρεμένη Kiss. Ελπίζω όντως να βγει αθώος ο Σίμονς και να μην αποδειχθεί ότι είναι όντως ένοχος. Ναι, άμα δεν είναι αθώος, τι θα είναι? Ένοχος θα είναι, ρε Πέτρο, ξύπνη. Λοιπόν, τώρα περνάμε πάλι στον αγαπημένο κύριο Dave Mustaine, τον Megadeth. Ναι, εντάξει, πολύ περίεργο. Ο Dave Mustaine λοιπόν ξαναχτυπά, ο οποίος τα έβαλε με οπαδό που ισχυρίστηκε πως δεν αποτελεί ιδρυτικό μέλος των Metallica, ο Dave Mustaine. Ναι, για τον Dave Mustaine λέμε. Ο frontman του Megadeth λοιπόν υπερασπίστηκε μέσω Twitter το γεγονός πως είναι από τα ιδρυτικά μέλη των Metallica σε οπαδό, ο οποίος ισχυρίστηκε το αντίθετο. Η κόντρα, λέει, ξεκίνησε όταν ένας οπαδός έστειλε ένα tweet γράφοντας «First a fan sent a...» καλά. Μ' αρέσει, το γράφει και στα αγγλικά από δίπλα. Ο Dave δεν έφτιαξε τους Metallica. Ο James και ο Lars το έκαναν. Παρ' όλα αυτά είναι σπουδαίος μουσικός. Και ξέρετε, εκείνη τη στιγμή που το διαβάζει ο Dave αυτό το πράγμα, αρχίζει και φουντώνει και τρελαίνεται και λέει: «Θα απαντήσω». Ξέρετε, είναι η στιγμή που αφήνεις λίγο το κινητό ή το tablet μου στην άκρη και λες: «Εντάξει, δεν δίνω σημασία, είμαι ανώτερος, δεν θα απαντήσω». Και κάθεσαι και... και έτσι χτυπάς και το πόδι κάτω, ακούτε. Και κάνει έτσι, ξεφυσάς και ξαναξεφυσάς. Λες: «Πάω να φάω κάτι λίγο να συνέλθω». Πας, τρως. Το ίδιο πράγμα συνεχίζεται, το σκέφτεσαι. Και τελικά λες: «Όχι, πιάνω τερότητα και χαζομάρες, θα απαντήσω».
αυτό το Dave Mustaine λοιπόν απάντησε με το εξής tweet. Γιατί με αποκαλούν ιδρυτικό μέλος τότε, ε? Φαντάζομαι ο τίτλος ιδρυτικό μέλος σημαίνει κάτι άλλο στο δικό σου σύμπαν, φίλε. Φαντάζομαι το είπε έτσι πραγματικά. Και με αυτή τη φωνή. Πάντως για την ιστορία, στο official website των Metallica γράφει ότι όντως ο Dave Mustaine είναι από τα ιδρυτικά μέλη των Metallica, καθώς μετά την προσθήκη του σαν lead κιθαρίστα πήραν και το όνομα Metallica. Metallica. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκοπό να ακούσουμε λίγο Metallica, αλλά για να τσεκάρω τι έχουμε να βάλουμε. Συνήθως βάζουμε και κάτι από το τελευταίο το άλμπουμ του, στο Hardwired to Self-Destruct. Τώρα έτσι που ανέβηραζε Metallica θέλω να ακούσω για κάποιο λόγο, για να δω. Από τι μπορώ να βάλω. Εντάξει, έβρικα. Τελικά δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ χωρίς λίγο heavy metal μέσα μου, δεν γίνεται, ναι. Είχα πει στην αρχή δεν θα βάλω metal, θα βάλω κάτι άλλο άσχετο τέλος πάντων να ακουστεί. Αλλά τελικά δεν άντεξα, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε, εντάξει. Πρέπει να γουστάρατε και εσείς το ίδιο πιστεύω. Metallica, Moth Into a Flame, από το τελευταίο δίσκο τους Hardwired to Self-Destruct. Που είναι και υποψήφιο για άλμπουμ, metal άλμπουμ του χρόνου κτλ. 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 Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια ουσιαστικά πολύ άσχημη ιστορία. Θα κλάψω. Στο Hateful Eight, λέει, του Ταραντίνο καταστράφηκε συλλεκτική κιθάρα 146 ετών. Ο Kurt Russell έσπασε κατά λάθος, όπως έλεγε το σενάριο, μια κιθάρα αξίας $40,000. Απίστευτο πράγμα. Αν έχετε δει, λέει, την ταινία του Quentin Tarantino The Hateful Eight, υπάρχει μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Jennifer Jason Leigh παίζει μια ακουστική κιθάρα. Τότε ο εκνευρισμένος δεσμοφύλακάς της, Kurt Russell, την αρπάζει και τη διαλύει. Ω, ναι, πάει η κιθαρίτσα. Η κιθάρα που βλέπετε ήταν αντίκα του 1870 με αξία $40,000. Στις πρόβες χρησιμοποιούνταν ίδιες. Χρησιμοποιούνταν ίδιες και στη σκηνή, όπως δήλωσε ο μοντέρ ήχου, θα σταματούσαν. Θα αντικαταστούσαν με μια ρέπλικα την κιθάρα και αυτή θα έσπαγε ο Ράσελ. Όχι την κανονική, δηλαδή τη ρέπλικα. Κάποιος όμως ξέχασε να αλλάξει την αυθεντική και να ειδοποιήσει τον ηθοποιό και η αντίδραση της Jennifer Jason Leigh, που ουσιαστικά γυρίζει και κοιτάζει προς το μέρος του Ταραντίνο που παρακολουθεί, είναι πέρα για πέρα αληθινή και βέβαια ο σκηνοθέτης την κράτησε. Απίστευτο, έτσι. Η ίδια το είπε σε δηλώσεις της. Πίστεψε πως κάποιος θα φώναζε cut, κάτι που δεν συνέβη. Ο Ταραντίνο είχε εξασφαλίσει την κιθάρα από το Martin Museum και ήδη οι υπεύθυνοι δηλώνουν εκνευρισμένοι και υπογραμμίζουν πως δεν πρόκειται να παραχωρήσουν κανένα άλλο από τα εκθέματά τους για γυρίσματα ταινιών. Η κιθάρα δεν επισκευάζεται, τα χρήματα και η αποζημίωση δεν είναι το θέμα, αλλά το ότι καταστράφηκε ένα κομμάτι της αμερικανικής μουσικής ιστορίας, είπαν οι υπεύθυνοι. Ε, ναι, ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Καταρχάς, γιατί πήραν εξ αρχής αυτή την κιθάρα, γιατί δηλαδή δεν είχαν μόνιμα τη ρέπλικα, αφού θα την κατέστρεφαν έτσι κι αλλιώς. Γιατί έπρεπε να φέρουν, δηλαδή, την αυθεντική την ίδια μέσα από το μουσείο, δηλαδή ποιος πόντιος το έκανε αυτό. Τώρα φταίνε και οι δύο, και ο Ταραντίνο μεν που σαν παραγωγή ζήτησαν την κιθάρα την αυθεντική από το μουσείο και οι άνθρωποι του μουσείου που πόντι ήταν την έδωσαν. Καλά είναι δυνατόν σε ταινία ουσιαστικά western να πας να δώσεις την κιθάρα. Είδες, έσπασε ο διάολος το ποδάρι, πάει τώρα 40 χιλιάρικα που έκανε η κιθαρίτσα, έχετε γεια. Τραγικό όμως, έτσι, αφού, ρε παιδιά, υπήρχε ρέπλικα. Ρε παιδιά, εγώ θα σας τα μαθαίνω όλα. Αφού υπάρχει ρέπλικα, τι θέλετε την αυθεντική, ρε παιδί μου. Έλα, Παναγία μου, ρε. Λοιπόν, τραγικό. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Άγγελο τον Αθανασιάδη. Γεια σου, Άγγελε, μεγάλε, τιτανοτεράστιε. Μεγάλος είσαι, αχ. Τον είχα καθηγητή, αλλά είναι και φίλος, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
μεγάλος μουσικός, μεγάλος μουσικοτεχνολόγος, sound engineer κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι. Βασικά, το Δελφίνι πρέπει να έχει στενοχωρεθεί που σπάσαν την κιθάρα στην ταινία. Οπότε θα ακούσουμε Dolphin's Cry από τους Live. Εντάξει, ώρες, πιστεύω ότι είμαι πολύ χάζος, έτσι. Δηλαδή, κάτι σκέφτομαι, κάτι χασούμα. Δηλαδή, τώρα λέω, σκέφτηκα, έσπασε η κιθάρα, ας πούμε. Ωραία, οπότε ας βάλουμε το Dolphin's Cry, γιατί κλαίει το Δελφίνι που στεναχωρέθηκε, ας πούμε, για την κιθάρα, καταλάβατε, ναι. Okay. Και λέω, εντάξει, ας πούμε, θα κάνω αυτό. Και πιστεύω ταιριάζει αυτό να το βάλω, γιατί κλαίει του Δελφίνι, είναι στεναχωρεμένο, ρε παιδί μου, για την κιθάρα. Και καταλάβατε τώρα, κάπως έτσι πάει και ναι, αυτό. God led me down into your rose garden of trust, and I was swept away with nothing left to say. Some helpless fool, yet I was lost. Αχ, πώς περνάει η ώρα έτσι. Βάλαμε, ακούσαμε και τον Dolphin's Cry για την κιθάρα που έσπασε. Αλέξανδρε, την έχεις δει την ταινία? Όχι. Όχι, γιατί? Και με αυτά που λες με κάνεις να μην τη δω κιόλας. Παιδιά, πραγματικά το Hateful Eight, προσωπική μου άποψη και της ελευθερίας βέβαια. Είχαμε πάει να το δούμε στο σινεμά. Εγώ την είχα πείσει βασικά τότε, πριν 2 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Την είχα πει να πάμε στο σινεμά. Λέω, εντάξει, Ταραντίνο ρε παιδί μου, καλό θα είναι, βάσει Kill Bill και τα λοιπά. Και χάσαμε έτσι απλά 3 ώρες από τη ζωή μας. Πραγματικά, συγγνώμη που το λέω παιδιά αυτό το πράγμα, έτσι ακούγεται άσχημα, αλλά η ταινία είναι μάπα. Λοιπόν, Άλεξ, και να μην την είδες την ταινία, δες αυτή τη σκηνή στο YouTube που γράψε γκιτάρ Ταραντίνο και τα λοιπά. Δεν θέλω ρε φίλε, πιάσει ένα σφίξιμο δηλαδή τόσο ανόητη και κουτί. Να σου πω κάτι, κάτσε δέστηνα. Κάτσε δέστηνα. Πόσες ώρες πρώτα. Κάτσε δέστηνα και την Πέμπτη, περίπου 3 ώρες. Κάτσε δέστηνα. Σήμερα που είναι Τρίτη, να βρω 3 ώρες για να δω την ταινία. Έλα ρε φίλε. Και να σου πω την Πέμπτη, που την Πέμπτη το πρωί, μάλλον δεν θα είμαι εδώ. Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Ναι, Πέμπτη έχεις απόγευμα. Μπορείς να με βγάλεις. Λοιπόν, όχι, να σου δώσω ένα τέτοιο. Δες το μέσα στις γιορτές. Δες το μέσα στις γιορτές κάποια στιγμή, άμα σου έρθει. Άμα έχεις ώρα, παιδί μου. Στις γιορτές. Ναι. Θα το σκεφτώ. Οκ. Απλά εγώ στο είπα. Είναι χάλια. Έτσι. Θα βάζω και εγώ τον τόπο. Μην παίρνεις τηλέφωνα μετά, Πέτρο θα σε σκοτώσω κτλ. Ξέρεις. Κομμένα. Δεν φταίω. Καλά, τηλέφωνο θα σου παίρνω γιατί κάτι θα γίνει, είμαι σίγουρος. Έλα, Πέτρο. Γιατί να γίνει, ρε, γιατί να γίνει, ρε φίλε, τώρα, γιατί δηλαδή το γρουσουζεύεις. Γιατί το γρουσουζεύεις. Το γρουσουζεύω, εντάξει. Τι. Όλα καλά τα πάνε. Μην με υπονομεύεις εδώ μέσα τώρα. Δηλαδή, μιλάω και ανεβάζεις και κατεβάζεις και κάνεις. Τι είπες, Αλεξάνδρε? Εντάξει. Μετά τις γιορτές, μάλλον στις 2 με. 4, δεν ξέρω τι θα ακούγεται, Τρίτη και Πέμπτη. Ο ISS. Θα το βάζουμε ακόμα πιο πολύ. Θα πας σε καμιά άλλη χώρα και θα σας ακούμε από εκεί, από το ISS. Oh, no, the Prince, no, the Temple of Rock, the Petrus of Yanidi, yeah, oh, shit, давай, давай, yeah. Το γιατί ήταν γερμανικό ήταν μεταξύ. Τότε που ήταν στο Βερολίνο η Σοβιετική, γι' αυτό τον μπερδεύτηκα λίγο. Εντάξει. Μ' αρέσει το βλέμμα σου όταν λέω χαζομάρες πραγματικά. Όχι, δεν έχω κανένα βλέμμα. Αλέξανδρε, δεν έχουμε ενημερώσει τον κόσμο. Θα λειτουργήσει κανονικά το ραδιόφωνο αυτές τις 2 εβδομάδες τώρα των εορτών? Φυσικά το ραδιόφωνο θα λειτουργήσει 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου. Ναι, εννοούμε για τις ζωντανές εκπομπές πυροφοραμένες. Και το συζητάμε, παίζουν κανονικά. Περιμένετε πώς και πώς, εννοείται ότι θα παίζουν κανονικά. Εννοείται. 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου. Φυσικά θα υπάρχουν ζωντανές εκπομπές. Άρα την ερχόμενη Τρίτη, με συγχωρείς που σε κόβω, έτσι με συγχωρείς. Είσαι και λίγο είναι για ερώτηση. Ναι, ξέρω. Την επόμενη Τρίτη δηλαδή δεν έχουμε Temple of Rock. Όχι, μόνο Πέμπτη θα έχεις. Σου πάρω παγωτό. Όχι, παγωτό. Θα σου πάρω κουραβιέδες μετά και μελομακάρονα. Μελομακάρονα με σοκολάτα είναι εύκολο. Ναι, εννοείται. Ωραίος. Δεν είναι και το χέρι. Γι' αυτό έρχομαι στην εκπομπή, αλλιώς δεν. Άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε, έτσι δεν λέγανε. Εντάξει, ναι. Ναι. Μακριά από εμάς βέβαια με αυτόν, αλλά τέλος πάντων. Γιατί? Ναι. Άρα και την πιο άλλη Τρίτη δεν θα έχω εκπομπή. Όχι, τώρα τι θα έρθει.
Δύο του μήνα, δύο του μήνα ξέρω εγώ. Γεια σα, παιδιά, τέμπελο εδώ. Βέβαια, μόνο εγώ θα με ακούω. Με τη γαλοπούλα στο στόμα, δεν ξέρω και εγώ τι θα έχει πάει. Ναι, ναι. Αλητία, ρε φίλε. Και μετά θα το. Οι ζωντανέ εκπομπέ θα ξεκινήσουν από τι 3 Ιανουαρίου. Να αναμένετε. Άρα, για μια χρονιά θα πούμε δυνατά. Για μια σύνοψη, Δευτέρα Τρίτη και Δευτέρα Τρίτη δεν θα έχουμε και ζωντανέ εκπομπέ. Αυτό. Έπεσε καλά, δεν ξέρω, άσχημα. Καλά, κάποιος τους βολεύει, κάποιος δεν τους βολεύει. Γιατί, καλά είναι, μια χαρά, εντάξει. Θα κάνουμε μια εκπομπή μέσα γιορτές, χαρούλα, έτσι να κάνουμε και λίγο πλάκα. Θέλει, φουλ χριστουγεννιάτικη θέλω. Ναι. Α, να σου πω, άμα έρθει και ο κολλητός μου την άλλη Πέμπτη, σε πειράζει. Ποιος είναι ο κολλητός? Ο κολλητός μου, ο Οδυσσέας που θα έρθει από την Τελεμαίδα να μείνει, ναι. Μπορεί να την κάνει και ο Οδυσσέας μου, εντάξει. Μου στείλει μόνο τον Οδυσσέα, Οδυσσέα πάνε, πες το. Κοίτα τώρα, εντάξει. Είδες μετά όταν σου λέω ότι με κάνεις ρεζίλ στους ακροατές μου. Να ορίστε λέει μπορεί να την κάνει μόνο δεσέ. Είναι σαν να μου λέει ότι δεν αξίζω εγώ, δεν χρειάζεται να κάνω εκπομπή εγώ. Για να ξεκουραστείς εγώ το λέω. Α, για να ξεκουραστώ. Γιατί ευχαριστώ είναι, Αλέξανδρα, δεν χρειάζομαι ξεκουραστή. Φαίνεται είσαι λίγο κουρασμένο. Όχι, όχι, δεν είναι, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Θα μπορούσατε να κάνετε μια εκπομπή με χριστουγεννιάτικα, ναι. Ανέκδοτα. Μόνο χριστουγεννιάτικα όμως. Είχα κάνει πέρσι. Επιπλάστο πέσει. Βασικά δεν ήταν με ανέκδοτα, με χριστουγεννιάτικη. Αλλά μουσική. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν μας ακούει ο Τσίψιος. Ελπίζω να ακούει, αλλά είναι, με τον Τσίψιο. Είναι ένα τεστ ανέκδοτα, αυτό. Είναι ένα δηλαδή τεστ. Τώρα, τι να πω. Κοίτα, λοιπόν, είπαμε με τον Τσίψιο, είπαμε θα κάνουμε και άλλο ένα ανέκδοτα day, αλλά θα το κάνουμε Τρίτη για να είσαι και εσύ. Εντάξει. Θα κάνουμε. Έτσι, αλλά okay. Την μέρα εκείνη που θα είναι ο Τσίψιος εδώ, θα το έχουμε βάλει μια ταινία στο στόμα και δεν μιλάει καθόλου. Πιο αστείο θα είναι έτσι με το ανέκδοτο που έλεγε. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Εντάξει, την ημέρα το κάψαμε. Έχει πονέσει το στομάχι μου από το γέλιο. Καλά, εντάξει. Ναι, δεν υπήρχε. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο γελούσατε με τις εκφράσεις που παίρνατε μετά παρά με τα ανέκδοτα. Λέω εγώ τώρα. Κοίτα, τα ανέκδοτα ήταν μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Δεν ήταν δηλαδή ανέκδοτα σοβαρά. Να πούμε ότι όπ, εδώ έχουμε ένα ανέκδοτο σοβαρό, να το πούμε. Κατάλαβες, ήταν αυτά τα. Κοίτα, Παναγιωτόπουλος, ας πούμε, που το καθιέρωσε αυτό το στυλ. Ξέρεις. Ναι, εντάξει, κουβέρτες. Εγώ ήμουν έτοιμος πάντως. Κουφάκι φορούσαμε στο σπίτι. Ναι, okay. Όλα. Χιόνισε καθόλου. Μέσα στο σπίτι. Απ' έξω, ευτυχώς μέσα στο σπίτι, όχι. Α, εντάξει. Γιατί εδώ πέρα δεν ξέρω αν βλέπεις. Πάνω ακόμα η οροφή έχει λίγο έτσι, κάτι ρήγματα. Έχει μείνει. Εκεί έκανε σταλαχτήτη, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Λίγο. Έχουμε λίγο. Βάλει και ένα κουβά. Ναι, σε λίγο θα αποκτήσουμε και αυτό το φαινόμενο του κουρτινώματος. Πώς λέγεται, που το έχεις στο σπήλαιο των Ιωαννίνων. Τι έχεις στο σπήλαιο? Άστο, δεν το έχεις. Έχεις πάει ποτέ? Όχι. Εντάξει, ξεφύγαμε λίγο έτσι. Όχι, εντάξει. Είδες τι ωραία που είναι όταν έρχεσαι και εσύ εδώ πέρα. Γεμίζει εκπομπή, δηλαδή. Αυτό το λόγο έχουμε, γιατί μετά. Πάντως έρχεται στις κατάλληλες τιμές. Ας πούμε που έχουμε πει τα νέα και τα λοιπά που ψιλοτελειώνουμε. Οπότε, οκ. Okay. Δεν το κάνω επίτηδες. Δεν το κάνεις επίτηδες? Όχι, φυσικά. Α, δεν το κάνεις. Όχι, φυσικά. Α, ωραία. Τα ανέκδοτα έχασα το πρώτο, ε. Το έχασα το πρώτο. Να σου το πω. Όχι, όχι. Θα τα ακούσεις. Όχι, φτάνει. Μια δόση φτάνει, νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Bad Company Ready for Love και ερχόμαστε με το επόμενο ανέκδοτο και το τελευταίο για να κλείσουμε και σιγά-σιγά τη σημερινή μας εκπομπούλα. Εντάξει, γιατί εντάξει, είστε κι εσείς, έχετε γενικά αντοχή, αλλά πόσο να αντέξετε, ρε παιδί μου, πια. Πώς. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading. Road. Είναι ένας οδηγός νεκροφόρας και κάνει καμάκι σε γυναίκα. Ψτε, μανάρι, θες να πάμε μια βόλτα? Με τέτοιο αμάξι! Γιατί, τι έχει? Άλλοι ψοφάνε για να μπουν σε ένα τέτοιο αμάξι. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Αλέξανδρε. Πώς φάνηκε το ανέκδοτο? Ποιο? Ποιο? Αυτό που μόλις είπα. Ποιο? Τώρα. Τι? Α, το ανέκδοτο. Α, ήταν ανέκδοτο. Καλά τώρα, σε παρακαλώ. Πώς σου φάνηκε αυτό που άκουσες τέλος πάντων? Πολύ ωραίο. Το ηχητικό απόσπασμα. Όχι, όχι, καλό ήταν. Νομίζω ότι επειδή δεν το κατάλαβε. Να πάει να ανάψει μια λαμπάδα. Απλά δεν το κατάλαβε, εντάξει. Απλά δεν το κατάλαβε. Ναι. Τι λες τώρα, μην το καταλάβαινε, δεν το είπα καλά? Ό,τι τέλεια. Σε αυτό το κομμάτι, ναι. Είσαι υπέροχος. Σε αυτό το κομμάτι, θα σου πετάξω το τάμπλετ στο κεφάλι, ρε. Σε αυτό το κομμάτι, λέει, δεν τρέπεσαι λίγο? Τι είναι αυτά που λες? Με κάνεις ρεζίλι στον κόσμο? Όχι, εντάξει.
Εντάξει. Έχεις να πεις κανένα ανέκδοτο σου τώρα, έτσι, μιας που είμαστε λίγο free τώρα. Δεν είναι το ανέκδοτο. Δεν είναι στο ανέκδοτο. Όχι. Δεν το έχω. Μόνο με πράγματα που εκδίδονται εσύ γενικά είσαι. Εννοώ εφημερίδες και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Μην ξεχάσουμε τώρα που είπες για εκδόσεις. Αυτό πάσα σου έδωσα, έτσι. Ήμουν έτοιμος να το πω. Και λέω εντάξει, το πιάσα. Έρχεται. Έρχεται. Το ακριβώς. Έρχεται. Το περιοδικό Κόσμος του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Παρασκευή 22. Παράει και το. Παρασκευή. Ναι. 22 Δεκεμβρίου. Το σωτήριο είναι το 2017. Το τέταρτο. Έλα, πες, είναι σοβαρό. Ναι. Το τέταρτο τεύχος. Ναι. Πλέον και στα βιβλιοπωλεία. Παντού, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη, την Ελλάδα. Δηλαδή, όπου και να είστε. Από τις εκδόσεις Ρώμη. Το εκδόσεις που έβγαζαν το διάσημο το National Geographic, έτσι. Τώρα βγάζει το περιοδικό Κόσμος του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Και πλέον, πόσο σημαντικό. Κάθε μήνα θα το βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία. Όπως το είπε, στα βιβλιοπωλεία. Μην το ξεχάσετε. Ναι, φίλε, δεν πρέπει να το ξεχάσετε. Ναι, παιδιά, χωρίς πλάκα τώρα, Παρασκευή. Αυτό, 22, δεν έμεινε πολύ. Τρεις μερούλες είναι. Θα το ξαναπούμε και την Πέμπτη που έχουμε τέλειο Λοβρόκ, έτσι. Εννοείται. Φυσικά. Και έχει φοβερό εξώφυλλο το μεταξύ με το ηφαίστειο. Κάνει μπαμ, ρε παιδί μου. Ειδικά το πρώτο τεύχος, το έντυπο τεύχος. Κάνει μπαμ με το ηφαίστειο, έτσι. Εντάξει. Βέβαια, τώρα βγάλαμε πρώτο τεύχος στα βιβλιοπωλεία και έχει το εξώφυλλο του Τσίψιου, φίλε. Δηλαδή. Τι να πω τώρα. Έλα, ρε, το παιδί, μην είσαι κακός και εσύ, ρε. Ανέκδοτα, λέει. Αμάν. Είναι παντού, είναι μέσα σε όλα κι αυτός, έτσι. Είναι μέσα. Το βρίσκεις παντού, ρε παιδί. Δεν ακούει μάλλον, τσάπα τα λέω. Κοίτα, μπορεί να τον πω να ακούσει την προχωρημένη μετά. Έχει και δουλειά μου, ρε τα. Εντάξει. Πάντως, επειδή μας φέρανε εδώ πέρα και ξεφυλίσαμε το αυθεντικό, το πρώτο, το κομμάτι, ρε παιδί μου, του περιοδικού, είναι καταπληκτικό, είναι πανέμορφο, είναι μέσα πλούσιο και σε άρθρα και σε εικόνες. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και ο πρόδρομος Κοφσανίδης και η Σουζάνα Μπάκα και όλοι. Και εντωμεταξύ, πρώτο θέμα έχει του τουνού εδώ πέρα του κυρίου του Αλέξανδρου Τσάλιου θέμα. Ποιο θέμα έχεις γράψει? Είναι για τα μάρμαρα που ζητάνε οι Αυστραλοί. Μας συμπαραστέκονται οι φίλοι μας οι Αυστραλοί και ζητάνε τα μάρμαρα του Παρθενώνα να επιστρέψουν στη χώρα μας. Αυτό ψήνουμε να το διαβάσουμε στην αλήθεια, ειλικρινά. Εννοείται, είναι καταπληκτικό. Μόνο επειδή το έχεις γράψει εσύ. Μόνο για αυτό το λόγο. Θα το διαβάσω. Παίζουμε ξύλο εδώ πέρα. Όχι, δεν παίζουμε ξύλο, είναι το τάμπλετ, ακούστε. Μην γελάς πάνω στο μικρόφωνο, σου έχω πει 100 φορές. Δεν με ακούς. Μόνο εγώ γελάω. Πολύ σατανιστικό γέλιο. Όχι, καθόλου. Είμαι evil, evil. Έπρεπε να κάνεις. Ναι. Λόγω των γιορτών, όχι. Σιγά, θα πνιγείς κιόλας. Ναι, δεν μου βγήκε. Θες να έρθω ντυμένος ο Βασίλης να σου πω τα κάλαντα? Όχι, δεν σου δώσω καν λεφτά, μου έρχεσαι γι' αυτό. Δηλαδή ότι θα έρθω σε σένα, δηλαδή, να πω τα κάλαντα ντυμένος ο Βασίλης. Για να μου δώσεις λεφτά, δηλαδή. Όχι για να γελάσεις, ξέρω εγώ. Θα γελάσω. Μάλλον δεν με ξέρεις καλά, Αλέξανδρε. Θα γελάσω, δεν πρόκειται να σου δώσω. Θα κλάψεις βασικά πιο πολύ. Ελπίζω να μιλήσεις και ανέκδοτα το βγαίνει για κάλαντα. Ναι, λέω τα κάλαντα με ανέκδοτα μέσα, ξέρω εγώ. Μια ξανθιά πήγε πέρα εκεί, να ψωνίζει στη λαϊκή. Και έψαχνε και έψαχνε, λέει. Λαϊκή αγορά, κατάλαβες. Αυτή ήταν μια. Δεν μπορεί να μιλήσει ο Αλέξανδρος. Αυτό ήταν ένα αυτοσυνδυασμό εδώ πέρα τη στιγμή, έτσι. Υπέροχος. Ναι, ήταν καταπληκτικό. Γέλασες, πες μου, ναι ή όχι, πάντα. Γέλασες. Γέλασα. Άρα ήταν υπέροχος. Μην μιλάς. Ναι, δεν μιλάω. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων? Δεν έχουμε μάθει σήμερα. Κάτι μου έλεγες πριν ότι έχει μπάσκετ σήμερα. Champions League. Θες να το πω εγώ ή να το πεις? Πες, όχι, πες, έτσι και να τελειώνουμε κιόλας τώρα. Εσύ να το πεις. Εγώ να το πω. Ναι. Ποιο μάτς είναι καταρχάς, δεν θυμάμαι. Μόνακο. Δεν θυμάσαι ποιο μάτι. Όχι, είναι μα δεν το είδα. Ναι. Από ελ Χολών στις 7.30 ώρα. Με τον Χάρη Εμμανουηλίδη στο μικρόφωνο, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Το παιδί. Το χάσετε. Ναι. Ένα πολύ ωραίο ματσάκι πιστεύω θα γίνει. Πιστεύεις? Αλλά αυτά είναι για γίνει. Τους ειδικούς. Θα γίνει σίγουρα. Κοίτα. Αυτά είναι για τους ειδικούς της Δευτέρας, του μπάσκετ. Δεν είμαστε για εμάς τους ταπεινούς θνητούς. Ότι εγώ δεν παίζω μπάσκετ, δηλαδή δεν ξέρω. Αυτό θα σα πω. Το μόνο μπάσκετ που έχω δει να παίζει είναι εδώ μέσα στο στούντιο. Όχι, συνέχισε. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα σήμερα? Ωραία. Μετά τον κύριο Πέτρο Σοφιανίδη, φυσικά. Ο αγαπημένο Νίκο Γεννηματά. Με τα ζώδια, ναι, εννοείται. Μην τις χάσετε τις προβλέψεις των ζώδιων. Μετά
στις 6 ώρα έχουμε την πρόγνωση του καιρού. Α, πολύ ωραία. Την ακούμε και νωρίτερα στις 11.30 το πρωί, έτσι. Εννοείται. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. 7.30 πριν το match, φυσικά θα έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εννοείται, εννοείται βέβαια. Από το zoukla.gr. Μετά έχουμε φυσικά τον αγώνα. Ναι. Μην το ξεχάσετε. Μονακό Χαποέλ. Στις 10 η ώρα έχουμε το ουδής αναμάρτητος με τον πρόδρομο Κοσανίδη και την Χριστίνα Δημητριάδου. Ναι. Και... Α, σήμερα θα είναι και ο Μάριος ή όχι. Α, αυτό δεν θα είναι special guest. Αυτό ίσως είναι έκπληξη να περιμένετε να δείτε. Μάριος special guest, έτσι. Θα σπάσουν τα ταμεία σήμερα. Και στις 11 η ώρα ναι. ο ένας, ο μοναδικός. Ότι ήταν ο τεράστιος Σταύρος Δουκουζιάννης με την έκθεση ιδεών. Και πολλά δώρα, μην το χάσετε. Εννοείται πως δεν το χάσουμε και θα πάμε να το δούμε και στην παράσταση. Έτσι. Εννοείται, σπαγγείτε έτσι. Λαγαλικά. Επιτέλους, στο θέατρο Άρα. Επιτέλους, επειδή θα είμαστε κλειστά μερικές μέρες, θα βρούμε την ευκαιρία να πάμε να το δούμε το Σταύρο μας. Έτσι. Ναι. Επιτέλους. Βρήκαμε χρόνο. Επιτέλους. Επιτέλους, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, να σας αφήσουμε. Πήγε παραπέντε. Συνήθως δεν κρατάμε μέχρι τόσο πολύ, αλλά εντάξει, είχα σήμερα τη μυθική παρουσία των Αλέξανδρο Τσάλιο εδώ πέρα, οπότε δεν θα μπορούσα να μην χρησιμοποιήσω αυτόν τον ραδιοφωνικό χρόνο στον αέρα. Λέγε. Για να ανέβουν και τα νούμερα της εκπομπή. Δεν νομίζω να έχουν ανέβει, αλλά δεν πειράζει, λέγε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη 2 με 4 εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων στον Temple of Rock. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Αυτό πρέπει να το έχεις μάθει να το λες εσύ, αλλά ακόμα δεν το έχεις μάθει. Δεν τρέπεσαι. Την επόμενη φορά, τι υπόσχομαι. Ο Αλέξανδρος Τσάλιος και ο Πέτρος Οφιονίδης σας χαιρετούν, έτσι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία guest ημέρα σήμερα μαζί σου. Κάθε φορά. Γιατί έκατσε πολλή ώρα σήμερα. Μπράβο, ευχαριστώ. Κάθε φορά και καλύτερα. Και ελπίζω να περάσετε κι εσείς όμορφα μαζί μας, να γελάσετε. Άμα γελάσετε, εγώ είμαι ευτυχισμένος που κατάφερα να σας το μεταδώσω αυτό, γιατί ο Αλέξανδρος δεν το έχει μέσα του, εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Σας αφήνω με Σαντάνα Iron Lion Zion. Oh, καλό απόγευμα. Γεια, τσαου, φιλάκια, φιλούκια.